θεωρείται αριστερό το Στέφανο Κασελάκη ο ίδιος. Αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερός. Τον θεωρείτε εσείς αριστερό? Να σας πω ότι δεν με ενδιαφέρει το ερώτημα. Άκουσα τον κύριο Κασελάκη πολύ προσεκτικά. Είπε κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα, τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Και θα ήθελα να θέσω κι εγώ κάποια ερωτήματα πάνω σε αυτά. Όταν λέει ότι δεν θα επιτρέψει την ασυλία των τραπεζιτών, δηλαδή θα σταματήσει τη διαδικασία με την οποία σήμερα τους χαρίζουμε ουσιαστικά πάνω από 60 δισεκατομμύρια μέσα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με τον αναβαλλόμενο φόρο. Όταν μιλάει για το καρτέλ της ηλεκτρικής ενέργειας, θα καταργήσει το χρηματιστήριο ενέργειας που εισήγαγε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Σταθάκη? Αυτά είναι τα ερωτήματα. Εξαγγελίες γενικές δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Αξία έχει να πεις πώς θα το κάνεις αυτό, γιατί εμείς ως ΜέΡΑ25 έχουμε τοποθετηθεί εδώ και χρόνια πάνω σε αυτό και θα θέλαμε απαντήσεις από τον κύριο Κασελάκη όταν μιλάει για αυτά τα πράγματα, ή απλά είναι πυροτεχνήματα στο πλαίσιο ενός εσωκομματικού αγώνα που δίνει. Τον θεωρείτε αριστερό το Στέφανο Κασελάκη ο ίδιος? Αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερός. Τον θεωρείτε εσείς αριστερό? Να σας πω ότι δεν με ενδιαφέρει το ερώτημα. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας αυτοπροσδιοριζόταν ως αριστερός και είχε και περγαμηνές. Το γεγονός όμως ότι ήταν ξεκάθαρα αριστερός ο κύριος Τσίπρας δεν τον εμπόδισε να καταφέρει το μεγαλύτερο πλήγμα στην ιστορία της αριστεράς των τελευταίων 50 ετών. Όχι μόνο της ελληνικής αριστεράς, της ευρωπαϊκής αριστεράς. Κάνοντας το όχι ναι εκείνο το βράδυ. Άρα, μακριά από εμάς τα αριστερόμετρα και το αν θεωρούμε κάποιον αριστερό. Ναι. Στην πράξη φαίνεται. Άρα, ούτε με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο θα συνεργαζόσασταν, αν σας το ζητούσε τώρα που αποχωρεί και οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει και ένα καινούριο κόμμα, θα προκύψει, που θα συμμετάσχει μάλιστα στις ευρωεκλογές. Κοιτάξτε, με ρωτήσατε αν θα συνεργαζόμουν με τον Ευκλήδη. Να κάνουμε τι? Ο ίδιος έβαλε 100% προπληρωμή στους μικρομεσαίους, ουσιαστικά καταβαραθρώνοντας όλη τη μικρομεσαία τάξη. Ο ίδιος συνυπέγραψε τις προεδρικές αποφάσεις και τις υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες πέρασε ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός ακόμα και πρώτων κατοικιών. Να συνεργαστούμε σε τι? Δεν υπάρχει πλέον πεδίο συνεργασίας με ανθρώπους οι οποίοι λέγαν ότι τη λιτότητα θα τη διώξει η υπερλιτότητα. Σας θυμίζω το υπερπλεόνασμα. Άνθρωποι οι οποίοι παραπλάνησαν τον κόσμο μιλώντας για μαξιλαράκι, το οποίο δεν ήταν μαξιλαράκι μετρητών που άφησαν πίσω, ήταν πιστωτικές κάρτες. Φανταστείτε εσείς να αφήνατε στα παιδιά σας κληρονομιά μια πιστωτική κάρτα και να τους λέγατε σας άφησα χρήματα. Αυτό θα ήταν μια παραπλάνηση της επόμενης γενιάς. Άρα συνεργασία προς τι? Πάντως εσείς, οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον αυτό δείχνουν, βγαίνετε ευνοημένος από όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν το νιώθω αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω. Δηλαδή. Γιατί όταν βλέπεις τη δημοκρατία συνολικά να σέρνεται από μία κατάντια σε μία άλλη κατάντια, ναι. Όταν βλέπεις ένα εκατομμύριο κόσμο, ο οποίος δεν ψήφισε εμένα και δεν ψήφισε το ΜέΡΑ25, ψήφισε ένα άλλο κόμμα, το οποίο το σέβομαι, ξέρετε. Αυτό το ένα εκατομμύριο άνθρωποι να είναι στον αέρα, να δημιουργείται ένα κενό πολιτικό. Ξέρετε, το πολιτικό κενό δεν είναι ποτέ προοδευτικό. Γεννάει δυστοκίες, δυσαρέσκειες. Να μην σας πω ότι είναι και κομμάτι μιας διαδικασίας εκφασισμού. Εμείς στο ΜέΡΑ25 κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Είμαστε συνεπείς, θα ακούσετε το λόγο μας, mm-hmm. ότι έχει μια αρχή, μέση και τέλος. Δεν υπολογίζουμε πολιτικό κόστος. Πάντοτε λέγαμε πράγματα τα οποία ξέραμε ότι δεν θα είναι δημοφιλή, αλλά τα λέγαμε γιατί πιστεύαμε ότι είναι η αλήθεια. Έχουμε ανοίξει ένα πολύ σημαντικό διάλογο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Θεσσαλονίκη, ο διάλογος μας, ο προσυνεδριακός, με τον έναν ευρύτερο χώρο της αριστεράς, άνθρωποι που δεν έχουν ενταχθεί και μπορεί και να μην ενταχθούν ποτέ στο ΜέΡΑ25, εξελίσσεται. Θα έχουμε το συνέδριό μας το Δεκέμβριο, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Mm-hmm. Είμαστε σε μια διαδικασία ανασυγκρότησης μιας αριστεράς η οποία να είναι βαθιά δημοκρατική, να είναι συνεπής και να μην υπολογίζει τον κυβερνητισμό ως τη βασική του συνιστόσα. Ναι.